Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ, όπως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» και η Έφη Μάνου στο μικρόφωνο ζωντανά μαζί σας. Σκεφτόμουν πριν, πάντα υπάρχει ένα καρδιοκτύπη όταν ακούς το σήμα της εκπομπής, δεν το συνηθίζεις ποτέ. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Λοιπόν, φίλοι μου, 5 Φεβρουαρίου σήμερα. Αύριο ξημερώνει μια υπέροχη μέρα για μένα προσωπικά και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Σαν αύριο έγινα μανούλα για πρώτη φορά. Δεν σας λέω πριν από πόσα χρόνια, γιατί θα σοκαριστείτε όσοι δεν με ξέρετε, αλλά είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο γιο μου που γιορτάζει τη μέρα που ξημερώνει και να του ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και να είναι γερός. Όσο για μας, θα είμαστε ζωντανά εδώ μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ, πιστοί στο ραντεβού μας, όσο μπορούμε πιστοί. Την Πέμπτη έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί πρέπει να λείψω. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε με την εκπομπή, θα το συζητήσουμε και στη διάρκεια. Προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε την εκδρομούλα μας και θα τα πούμε. Έχουμε σταθερά τηλέφωνα, έχουμε κινητά, μπορείτε να καλείτε ζωντανά για αφιερώσεις, σχόλια, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε. Να βγείτε ζωντανά στον αέρα ή και όχι. Λοιπόν, το σταθερό μας είναι 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και αφήστε το λίγο να χτυπάει, επιμείνετε, γιατί φοράω και τα ακουστικά εδώ και καμιά φορά δεν τα ακούω. Έχουμε και ένα κινητό, το 697-29-60606, είναι WhatsApp, 697-29-60606. Φυσικά η σελίδα μας «Μουσική εκδρομή» στο Facebook, αλλά και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου, τα δύο πρώτα κεφαλαία και ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Για όλο το fan club μου εκεί, δεν ξέρω αν ακούει. Σήμερα πήγατε και θέατρο, κορίτσια. Για συντονιστείτε εκεί να στείλετε μηνύματάκια. Στο Γιώργο, εξαιρετικά που ακούει. Πιστεύω να ακούς, Γιώργο. Λοιπόν, και φυσικά στο Βασίλη. Εξαιρετικά. Πάμε να αρχίσουμε. Σε έχω ερωτευτεί, ακούσαμε από τον Χρήστο Έξαρχο. Πολύ ωραίο κομμάτι. Νομίζω ότι θα ακουστεί πολύ, πρέπει να είναι καινούργια επιτυχία. Να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Χριστίνα που με βοήθησε με τη λίστα των τραγουδιών, γιατί είχαν λυμμένες υποχρεώσεις. Χριστινάκη μου, είμαι ευγνώμων. Να πω την αλήθεια, μερικά κομμάτια δεν τα γνωρίζω, όπως αυτό που ακούσαμε. Εξαιρετικό κομμάτι από το Χρήστο Έξαρχο. Νομίζω θα τα αγαπήσετε, ειδικά οι γυναίκες είναι λίγο. Ας γίνουμε ένα εμείς οι δυο. Σε έχω ερωτευτεί, λογάκι που θέλουν να ακούν όλες οι γυναίκες. Τι να κάνουμε, είμαστε ρομαντικές. Αγόρια, να μιλάτε στα κορίτσια, θέλουν να ακούν λογάκια. Εντάξει, οι πράξεις είναι καλύτερες από τα λόγια, αλλά θέλουν και λογάκια. Λοιπόν, πάμε δυνατά με ερωτικά τραγούδια ελληνικά εδώ παρεούλα ζωντανά στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και με τη μουσική εκδρομούλα μας, είμαι η Έφη Μάνου και θα είμαι εδώ μαζί σας ως τις 2 αυτό το χειμωνιάτικο βράδυ που δεν είναι και εξαιρετικά κρύο, είναι μια χαρά και εδώ το αερόθερμο έδειχνε 35, τρελάθηκα, τώρα το κατέβασα στις 24, τα αγόρια μας πριν κρύουν φαίνεται. Είναι εξαιρετική η νύχτα έξω. Και εμείς εδώ τώρα πάμε να ακούσουμε. Στέλιος Ρόκος, θυμάμαι. Επειδή για το γιο μου που αγαπάει το Ρόκο και είναι η τιμητική του αύριο, θα ακούσουμε το «Θυμάμαι» να τα αφιερώσει στη γυναίκα του την Ειρήνη, για τη Βούλα εκεί που ακούει, τον Κωνσταντίνο. Ελπίζω να ακούς, Βουλίτσα μου. Για το Γιώργο, για την Ακριβούλα, για την Εύη.
Και για όλους τους ακροατές που ακούνε, Βασίλη, θα σου αφιερώσω άλλο κομμάτι εσένα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αυτό ήταν ο Ρόκος, αγαπημένος, με το θυμάμαι. Χριστινάκη, έκανες πολύ καλή δουλειά, υπέροχα τραγούδια επέλεξες. Πιστεύω να σας αρέσουν ακροατές μου. Να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στην Πέλα, εκεί που σίγουρα ακούει. Πέλα, στείλε μήνυμα, περιμένω και νέα σου, ξέρεις εσύ τι. Για τον Γιώργο που πιστεύω να συντονίστηκε, για όλα τα παιδιά από το Θέατρο Άρατος, δεν βλέπω μηνυματάκια. Σήμερα είχε παράσταση το Θέατρο Άρατος, με μία παράσταση που δώσανε οι δευτεροετής, τριτοετής, πάντως οι βετεράνοι του θεάτρου. Μια δική τους δουλειά παρουσιάσανε και πήγαν όλα τα παιδιά εκεί. Ελπίζω που κι αν είστε να περνάτε όμορφα. Αν γυρίσετε σπίτια, ανοίξτε να ακούσετε και την εκπομπή μου, για όλη την παρεούλα μου εκεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη, «Αν είσαι όνειρο». Για σένα εκεί στην Πηλαία που μας ακούς, εξαιρετικά. Αυτή ήταν η Αγγελική Ηλιάδη, «Αν είσαι όνειρο». Άφησέ με, έστω το ψέμα, να το ζήσω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Καμιά φορά στη ζωή μας συμβαίνουν εξαιρετικά όμορφα πράγματα και αναρωτιόμαστε, είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά? Όπως διάβασα και μερικές φορές στο Facebook που γράφουν, θα μας τύχει και κάτι καλό και δεν θα ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Δεν ξέρω, μακάρι όμορφα πράγματα να συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους. Είμαστε εδώ ζωντανά, είναι η μουσική εκδρομή, η Εφη Μάνου κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Για αυτή την Πέμπτη είπα και στην αρχή ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Λόγω υποχρεώσεων δεν θα μπορώ να βρίσκομαι στο στούντιο, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα, πρέπει να βρίσκομαι κάπου αλλού. Είναι τσικρό Πέμπτη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, ή θα παίξει σε επανάληψη η εκπομπή ή δεν θα παίξει καθόλου. Θα συνεννοηθώ με τους υπεύθυνους. Ευχαριστώ πάντως τον πρόεδρο μου, τον Κουφισανίδη, για την κατανόηση, και του αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα όμως είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά, είμαστε παρεούλα. Δεν βλέπω μηνυματάκια σήμερα. Μου κοιμηθήκατε, τι κάνατε, πού είναι το παρεάκι μου? Για στείλτε τα μηνύματά σας. Υπάρχουν και τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Σταθερό κινητό. Σταθερό είναι το 2313-022-040. Το κινητό μας είναι 697-29-6006-06. Να επαναλάβω, είναι WhatsApp 697-29-6006-06. Και φυσικά οι σελίδες μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή, και η προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου με ελληνικά. Τα δύο πρώτα κεφαλαία. Λοιπόν, ξημερώνει 6 Φεβρουαρίου 2018. Θα μου επιτρέψετε να πω ακόμη ένα χρόνια πολλά στο γιο μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να είναι γερός και τυχερός. Όλα μου τα παιδιά να είναι γερά, τυχερά. Για την Ειρήνη εκεί, τη Βούλα, τον Κωνσταντίνο, τη Μαρία, τον Ηλία, για τον Τάσο. Τα σου λυπάμαι για σήμερα. Λίγη κατανόηση για τον Άγγελο, τον Φίλιππο, τη Στέλλα, την οικογένειά μου. Για τους φίλους μου στο Θέατρο Άρωτος που σήμερα μου κάνανε απιστία και μάλλον είναι όλοι συγκεντρωμένοι εκεί κάπου και τα πίνουνε. Πελίτσα, στείλε εσύ τουλάχιστον ένα μήνυμα. Για τον φίλο μου τον Βασίλη που ακούει και τον ευχαριστώ. Ο Βασίλης είναι καινούριος ακροατής, αγαπημένος. Λοιπόν, θα ακούσουμε Αντώνης Ρέμος, «Δύο ψέματα». Πάμε, συνεχίζουμε. Χριστινάκη, προφανώς δεν ακούς, γιατί δουλεύεις το πρωί, το ξέρω. Αλλά ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σου. Πάμε.
φτάσω ένα μήτρο πάνω, σαν είσαι πλάι μου. Φυσικά, αν έχουμε κάποιον πλάι μας, όλα γίνονται καλύτερα. Μ' αφήσατε μόνη εδώ και με έχουν πιάσει οι ρομαντικές μου διαθέσεις. Λοιπόν, για στείλτε μηνυματάκια, βλέπω δειλά-δειλά τα μηνυματάκια σας εκεί. Μάλλον θα γυρίσετε κατά τη μία στο σπίτι και θα με ακούσετε, παρεάκι μου. Πέλα, τι κάνεις γλυκιά μου, σε βλέπω εκεί. Καλώς ήρθες στην παρέα. Αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι για σένα. Για όλους όσους μας ακούνε, θα πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Όσα νιώθω. Ερωτικά κομμάτια σήμερα, αρκετά ερωτικά κομμάτια. Θα πάμε μετά και σε πιο λαϊκά. Χαλαρά το βράδυ, ξημερώματα Τρίτης, εδώ μαζί σας, παρεούλα. Όπου κι αν είστε, να περνάτε καλά. Εύχομαι να μην είστε μόνοι, να έχετε κι εσείς παρεούλα εκεί. Αλλά και όσοι δεν έχετε, εμείς είμαστε εδώ. Μείνετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Όσα νιώθω. Και τα ερωτική σήμερα η εκπομπή μας, ωραία ελληνικά ερωτικά τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσουν. Φυσικά θα πάμε και σε πιο λαϊκά. Γράψτε μου, τηλεφωνήστε μου, τι θέλετε να ακούσετε. Η λίστα μας είναι ενημερωμένη πλήρως, διαθέτουμε τους πάντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε για σένα εκεί, για το κολυτάρι μου εκεί στην Περαιά που ακούει. Ευχαριστώ για την παρεούλα, για τα μηνυματάκια. Ναι, είναι. Και γιατί δηλαδή δεν βγαίνει στον αέρα? Ποιο το πρόβλημα? Έχεις κάνει και εκπομπή μαζί μου. Λοιπόν, για πάρε κάνε τηλεφωνάκι, να σε βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα μια ήσυχη νύχτα. Νομίζω θα γυρίσετε μετά τις μία στο σπίτι και θα αρχίσετε τα μηνυματάκια. Εμείς εδώ δεν πτωούμαστε. Ελπίζω να περνάτε καλά όσοι μας ακούτε και ξενυχτάτε μαζί μας. Είμαι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκπομπή Μουσική Εκδρομή, είμαι η Έφη Μάνου. Και μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνυματάκια στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου, κεφαλαία τα δύο πρώτα ελληνικά. Η Μουσική Εκδρομή επίσης σελίδα στο Facebook. Και τα τηλέφωνά μας, το σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Όπως επίσης και ένα κινητό WhatsApp 697-29-606-06. Επαναλαμβάνω, 697-29-606-06. Φυσικά οι εκπομπές μας μεταδίδονται μαγνητοφωνημένες και από το YouTube Μουσική Εκδρομή. Αν πάτε θα τις βρείτε εκεί. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τη Χριστίνα για την πολύτιμη βοήθειά της στην επιλογή των τραγουδιών. Εμείς εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας, είπαμε μόνο για την Πέμπτη δεν ξέρουμε, να μας συγχωρέσετε, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Δευτέρες και Πέμπτες, πάντα καλωσορίζω την καινούργια μέρα που έρχεται εδώ στο στούντιο μαζί σας. Και περνάω πολύ καλά, ευχαριστώ για την αγάπη σας, τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστώ που με ακούτε μια τέτοια δύσκολη ώρα, γιατί οι περισσότεροι εργάζεστε το πρωί. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και εγώ από τη δουλειά μου έφυγα, ήρθα να κάνω την εκπομπή και θα ξανασυνεχίσω μετά, έτσι για να παρηγορηθείτε. Όπως επίσης εκεί θα είμαι και την Πέμπτη λόγω Τσικνοπέμπτης, αλλιώς θα ήμουν εδώ. Το ραδιόφωνο είναι έρωτες. Λοιπόν, έρωτας λέω και ερωτικά τα κομμάτια σήμερα. Θα περάσουμε μετά σε πιο λαϊκά. Τώρα πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Ανήσυχος καιρός. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει Νατάσα. Ορίζουν
άσε μας. Ναι, σταμάτησε επιτέλους. Αυτή ήταν η Νατάσα, μας λέω. Η Νατάσα Θεοδωρίδου μας έκανε και αυτή τα παραπονάκια της. Άλλοι παραπονιούνται για τον έρωτα, άλλοι παραπονιούνται για τους εργοδότες. Εδώ μου λένε οι εργοδότες έχουν αποθρασινθεί τελείως. Τώρα μου λέγε η φίλη μου, 1 ευρώ την ώρα, αν είναι δυνατόν, έχουν αποθρασινθεί τελείως. Να δουλεύεις για 1 ευρώ την ώρα, τι να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα είναι μέσα στη ζωή, και οι έρωτες και οι εργοδότες, και η ζωή έχει τα πάντα, και τα πάνω της και τα κάτω της. Εμείς εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με τη μουσική μας εκδρομή, μια εκδρομούλα που μας πάει βόλτα με ωραία ερωτικά ελληνικά τραγούδια κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 τα ξημερώματα. Να αφιερώσω τον κουμπάρο μου τον Νίκο που είχε χθες γενέθλια, κανονικά σήμερα είναι, δηλαδή 5 του μηνός. Νίκο Πολύχρονος, γερός, ό,τι επιθυμείς, και φυσικά στο γιο μου που έχει αύριο γενέθλια, τον αγαπημένο μου, σαν αύριο, τι αύριο, σήμερα, 6 του μήνα. Έγινα κι εγώ μανούλα για πρώτη φορά, το πρώτο υπέροχο δώρο στη ζωή μου, μετά ήρθε και το δεύτερο φυσικά. Στα παιδάκια μου τα όμορφα, στα τέρια τους, υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε να ακούσουμε Χρήστο Χολίδη, «Εσύ με συμπληρώνεις». Βασίλη, το επόμενο είναι το δικό σου το κομμάτι, περίμενε. Χρήστος Χολίδης, «Εσύ με συμπληρώνεις». Πάμε να τα ακούσουμε, πελίτσα μου, για σένα. Και ο υπολογιστής μας κολλάει μερικές φορές. Εντάξει, ζωντανό πρόγραμμα είναι. Κάποια λαθάκι μπορεί να συμβαίνουν. Είμαι μόνη εδώ στο στούντιο πάντα. Λοιπόν, αν και γι' αυτά δεν ευθύνομαι εγώ, ο υπολογιστής. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι το επόμενο. Εξαιρετικά για τον Βασίλη. Βασίλη, για σένα που σ' αρέσει. Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μπορεί να βγω. Κοριτσάκια μου όμορφα, πού είστε? Βλέπω ανεβάζετε στάτους εκεί, Άννα. Μόλις διάβασα το στάτους σου στην σελίδα μου. Έλπη, Ακριβή, Εύη, Μαρίες, πού είστε κορίτσια μου? Άννη, Πάνω, στείλτε μηνυματάκια, πάρτε μου ένα τηλέφωνο, γιατί με αφήσατε μοναχούλα εδώ και με έχουν πιάσει οι ρομαντικές μου διαθέσεις. Είμαι και χαρούμενη γιατί αύριο είναι η μέρα γενεθλίων αγαπημένου προσώπου. Είμαστε μια χαρά εδώ, παρέα, κοντά σας, ζωντανά, με τη μουσική εκδρομή. Το επόμενο τραγούδι είναι του Βασίλη Καρά, «Από το Βορρά μέχρι το Νότο». Θα τα αφιερώσω στους δύο Γιώργηδες. Βέβαια, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι οι ακροατές μας. Στον Γιώργο τον 18χρονο και στον Γιώργο τον 68χρονο. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Λοιπόν, αφιερωμένο και στους δύο. Η εκπομπή μας ακούγεται από όλες τις ηλικίες, από ό,τι καταλάβατε. Για σας πάμε να τα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Καράς, από το Βορρά μέχρι το Νότο. Να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Τόσες στροφές. Καλώς την Εύη,
Γεια σου Εύη μου, γλυκιά μου, τράκι μου, όμορφο. Το ξέρω ότι θα γυρίσετε σπίτι, δεν μπορεί να μην μ' ακούσετε. Πήγες θέατρο, Εύη μου, με τα κορίτσια. Και αν πήγες, θέλω λεπτομέρειες, αν περάσατε ωραία, πόσοι ήσασταν εκεί, η σκέψη μου ήταν κοντά σας. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, το θέατρο Άρατο σήμερα παρουσίαζε μια παράσταση των παιδιών που φοιτούν εκεί, οι βετεράνοι του θεάτρου, αγαπημένοι όλοι. Θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί, αλλά δούλευα, Εύη μου, και ξαναδουλεύω. Μόλις τελειώσει η εκπομπή επιστρέφω στη δουλειά μου. Λοιπόν, πες μου τι κομμάτι θέλεις να ακούσεις. Για το κομμάτι δεν είμαι σίγουρη, πες εσύ τραγουδιστή και εγώ θα σου βάλω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οι υπόλοιποι που είναι θέλω να μου πεις. Για την Μπέλα εκεί στην Περέα που ακούει φυσικά, την αγαπημένη. Για όλους όσους ξενυχτάτε μαζί μας, θα ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, Άστο. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει και ο Μακρόπουλος. Να μη λέμε πολλά, αυτός ήταν ο Μακρόπουλος, Άστο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με τη μουσική εκδρομούλα. Είμαι η Εύη Μάνου και θα είμαι εδώ μαζί σας ως τις 2, άλλη μία ώρα 50 λεπτά περίπου μαζί σας. Μετά πρέπει να βγούμε να συνεχίσουμε την εργασία μας. Λοιπόν, υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Καλέστε μας, πείτε ένα γεια. Μη με αφήνετε μόνοι εδώ. Είναι το σταθερό μας το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, το σταθερό είναι 2313-022-040. Και το WhatsApp που μπορείτε να καλείτε, 697-29-60606. 697-29-60606. Και φυσικά οι σελίδες μας στο Facebook η Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα Εύη Μάνου στο Facebook, τα δύο πρώτα κεφαλαία ελληνικά. Λοιπόν, ξημερώματα 6 Φεβρουαρίου 2018. Υπέροχη μέρα, υπέροχα συναισθήματα για μένα, θα μου επιτρέψετε. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έγινα μανούλα για πρώτη φορά. Να, θα δω τα μηνύματάκια σε λίγο. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί τα παιδιά μου είναι ό,τι πιο ωραίο συνέβη στη ζωή μου. Βέβαια, εντάξει, δεν πρωτοτυπώ, όλοι το ίδιο νιώθουν πάνω κάτω. Ίσως εγώ λίγο παραπάνω. Ναι, τα μηνύματα επιμένουν, θα τα δω σε λίγο. Ευχαριστώ όποιος και αν στέλνει, είναι πιο εκεί, δεν μπορώ να τα διαβάσω, θα σου κάνω αφιέρωση σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, τα κατάφερες. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει και ο Αργυρός. Πείτε μου τι θέλετε να ακούσετε. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ, έχουμε πάρα πολλά τραγούδια, πολλές επιλογές. Θέλω να σας κακομάθω, πείτε μου τι θέλετε, περιμένω τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλουν οι ακροατές μου, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι και φιλαράκια μου. Ό,τι θέλει, Σεβάκη. Δύο τραγουδάκια και μετά θα μπει το δικό σου. Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι στη μουσική εκδρομή του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και είμαι η Εύη Μάνου που σας κρατάω ζωντανά συντροφιά για άλλη μία φορά. Η εκπομπή μεταδίδεται Δευτέρα και Πέμπτη, ανελιπώς. Αλλά λόγω συγκυριών αυτή την Πέμπτη δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας.
Το έχω πει και στην αρχή της εκπομπής, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχω κάποιες υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν, λόγω ότι είναι Τσικνοπέμπτη. Τώρα, ή θα μεταδοθεί κάποια εκπομπή σε επανάληψη, δεν θα μεταδοθεί καθόλου, δεν ξέρω, να με συγχωρέσετε. Και ευχαριστώ και το σταθμό που έδειξε την αναλογική κατανόηση, τους ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασιλική Νταντά. Παιδιά, να πω την αλήθεια, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν την ξέρω την κυρία. Ο τίτλος είναι «Κάποια ξενυχτάει». Σε αυτή τη λίστα με έχει βοηθήσει η Χριστίνα αυτή τη βδομάδα, η φίλη μου που κάναμε μαζί και εκπομπή. Είναι δική της επιλογή. Πάμε να τα ακούσουμε μαζί. Έκπληξη είναι και για μένα, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Βασιλική Νταντά, «Κάποια ξενυχτάει». Για να δούμε τι επέλεξε η Χριστίνα για την εκπομπή μας. Πήρα το χθες για δε ζω. Εδώ είμαστε πάλι. Μόλις επέλεγαμε τι τραγούδι θα κλείσω την εκπομπή σήμερα, θα κλάψουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Με ένα πολύ ωραίο κομμάτι θα κλείσουμε την εκπομπή και στην ώρα μας σήμερα θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και τη δουλειά μας, να επιστρέψουμε στο πόστο μας. Λοιπόν, η δουλειά αυτή, η οποία δεν μου επιτρέπει να είμαι την Πέμπτη μαζί σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σας αμελώ. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Ας απολαύσουμε σήμερα τη νύχτα και θα ξαναείμαστε μαζί ζωντανά την άλλη Δευτέρα. Λόγω συνθήκων δεν μπορώ να βρίσκομαι κοντά σας την Πέμπτη ζωντανά. Λοιπόν, Εύη μου, ήρθε η ώρα να ακούσει το κομμάτι που επέλεξες, να στο αφιερώσω με πολύ αγάπη. Θέλω λεπτομέρειες για την παράσταση, για τα παιδιά μας εκεί. Θέλω να μου πεις ποιος έκλεψε την παράσταση. Λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί. Στα άλλα τα κορίτσια μας, που είστε κορίτσια, νηστάξατε, κοιμηθήκατε, πήγατε για ποτάκι μετά. Μια ήσυχη νύχτα σήμερα, όμορφη όμως για μένα. Ξημερώνει μια όμορφη μέρα. Λοιπόν, αν είσαι πλάι μου, Μητροπάνος, Βασίλη για σένα. Εξαιρετικά και φυσικά για την Εύη που το επέλεξε. Λοιπόν, πιστεύω να σ' άρεσε, Εύη μου. Χάζευα εκεί ημέρα φιλίας, λέει, στο Facebook. Μάλιστα, ημέρα φιλίας, να αφιερώσω κι εγώ την εκπομπή σε όλους τους φίλους μου. Αγαπημένοι όλοι, όλοι μου δίνουν και από κάτι, άλλοι είναι πιο κοντά μου, άλλοι περισσότεροι είναι πολλών χρόνων και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Για την κολλητή μου εκεί που ακούει, για το παρεάκι μου από το θέατρο που διανύουμε τη δεύτερη χρονιά τώρα και είμαστε όλοι δεμένοι σαν μία γροθιά. Για τα παιδιά που δώσαν παράσταση σήμερα στο θέατρο Άρατος και δεν μπόρεσα να είμαι εκεί, λυπάμαι. Αλλά θα είμαι την επόμενη φορά, το υπόσχομαι. Λοιπόν, ρομαντική σημερινή βραδιά, πολλά ερωτικά κομμάτια. Τώρα πάμε να ακούσουμε Βαγγέλης Τσακνάκης. Δίνω τα πάντα. Δεν το πολύ θυμάμαι, να πω την αλήθεια, αυτό το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε μαζί. Για πάμε να δούμε. Δίνω τα πάντα για να με κοντά σου. Όσα ονειρεύτηκα είναι μέσα. Ακριβή, καλώς ήρθες στην παρέα. Ήμουνα σίγουρη ότι θα ακούγες κάποια στιγμή σήμερα. Απιστήσατε στην εκπομπή μου, αλλά σας συγχωρώ, γιατί και εγώ αν μπορούσα θα βρισκόμουν εκεί κοντά σας, μαζί σας. Πιστεύω ότι σίγουρα θα περάσατε όμορφα.
Μου λείψατε, ήθελα να είμαι εκεί, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσα, εργαζόμουν, όπως εργάζομαι και σήμερα και όπως θα συνεχίσω τη δουλειά μου ακριβούλα στη μισή ώρα. Λοιπόν, ακριβή μου, διάλεξε τραγουδιστή και θα σου βάλω κομματάκι για την Εύη εκεί, την γλυκιά μου την Εύη, πιστές ακροάτριες, για την Μπέλα μου στην Περαιά, την αγαπημένη, για τον Βασίλη που ακούει, για τον Γιώργο, για τον άλλον Γιώργο, για όλους όσοι είστε κοντά μου σήμερα αυτή την ρομαντική, ερωτική βραδιά με πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια που βάλαμε. Κοριτσάκια μου, δυστυχώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων την Πέμπτη, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ στην εκπομπή. Εργάζομαι βράδυ αυτή την εβδομάδα και την Πέμπτη είναι τσικνοπέμπτη και πρέπει να εργαστώ. Και δεν θα μπορέσω να έρθω και στο θέατρο την Τετάρτη. Γι' αυτό στεναχωριέμαι ακόμα πιο πολύ, εκτός αν έρθω στο μάθημα του δασκάλου και όχι της μουσικής. Οπότε θα περιμένω να μου τηλεφωνήσετε να μου πείτε αν είναι το πρώτο δίωρο ή το δεύτερο. Γιατί πάνω απ' όλα η υγεία και η δουλειά μας, έτσι. Λοιπόν, κοριτσάκια μου όμορφα, ακριβή διάλεξε τραγουδιστή και θα δω τι μπορώ να κάνω για σένα. Πάμε να ακούσουμε Άγγελο Δάνο, Μάτια μου. Θα ακούσουμε και χορευτικά κομμάτια, αλλά θα σας κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι, υπέροχο, υπέροχο, για να σας βάλω για ύπνο. Σήμερα θα κλείσουμε στην ώρα μας και λίγο ίσως νωρίτερα, γιατί πρέπει να συνεχίζω τη δουλειά. Λίγη κατανόηση. Πάμε να ακούσουμε Άγγελο Δάνο, Μάτια μου. Για σας όλους. Επειδή σου έχω αδυναμία, θα σου βάλω και Κιά μου και Πάολα. Είσαι το αγαπημένο μας μωράκι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είσαι ψυχούλα όμορφη με θετική ενέργεια. Αυτά όλα για την ακριβή, την ακριβή μας, το γλυκό μας το παιδί. Για όλους εσάς που ακούτε, είναι η μουσική εκδρομή από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και εγώ είμαι η Έφη Μάνου που είμαι μαζί σας ζωντανά εδώ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 με 2 τα ξημερώματα, είπαμε, εκτός από αυτή την Πέμπτη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας για κανένα 20 λεπτό ακόμη. Έχουμε και τις επιθυμίες των ακροατών που θέλουν να ακούσουν και θα σας κλείσω πολύ γλυκά και πολύ αγαπησιάρικα με ένα φοβερό κομμάτι έκπληξη. Πολλά γενέθλια, πολλές χαρές. Σήμερα είχε γενέθλιο κουμπάρος Μονίκος, αύριο ας πούμε, αν και ξημέρωσε η μέρα. Έχει γενέθλια το παιδί μου. Α, την Τετάρτη έχει η Εύη. Να είστε όλοι γεροί, τυχεροί, ευτυχισμένοι, ό,τι ποθείτε. Πολλές ευχές, υγεία πάνω απ' όλα και να ζείτε όπως εσείς θέλετε, ό,τι σας αρέσει να κάνετε. Να είστε γεροί και να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Νομίζω είναι σπουδαία ευχή. Φυσικά το καλύτερο θεωρώ για τους ανθρώπους εκτός από την υγεία, όταν πρέπει να κάνουν, να επιλέξουν μια δουλειά, να είναι, αν κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα, είναι ό,τι καλύτερο, συμφωνείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία όταν έχεις ένα χόμπι αυτό να γίνει το επάγγελμά σου, να με αυτό να ζεις, είναι φοβερό, αν σου τύχει. Τέλος πάντων, να είμαστε γεροί να το παλεύουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ελένη Χατζίδου, «Δεν θα σε περιμένω». Ναι, έβαλα τα χορευτικά, τώρα θα κουνηθούμε λίγο, θα ξεσηκωθούμε. Θα πάμε να ακούσουμε μερικά χορευτικά κομμάτια έτσι. Τι λέτε τώρα, εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ που ξενυχτάτε μαζί μου και ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις το πρωί. Δική μου η χαρά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ξέρεις που ευευθύνομαι και για το άλλο το κοριτσάκι εκεί.
Στην πανιέρα. Λοιπόν, αν έχει καλύτερο σήμα εκεί, μείνε εκεί να μας ακούς καλά. Λοιπόν, τι να πω, ευχαριστώ το παρεάκι μου. Ευχαριστώ όλους που ακούτε εδώ την εκπομπή μας, τη Μουσική Εκδρομή. Προλαβαίνετε να στείλετε μηνυματάκια, αφιερώσεις. Το τηλέφωνο μας είναι το 697-29-6006-06. Βγείτε στον αέρα, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. 697-29-6006-06. Και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Για όλη την παρέα μου που ακούει, για τους φίλους μου εκεί, τους Γιώργηδες, τα παιδιά μου, τον Τάσο, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, την Βούλα, τον Κωνσταντίνο, τη Στέλλα, τον Άγγελο, τον Φίλιππο, για την Μπέλα, την αγαπημένη εκεί στην παρέα που χαλαρώνει και με ακούει. Πελίτσα μου όμορφη, λοιπόν. Δεν θα ακούσουμε πολλά κομμάτια ακόμη, πρέπει να κλείσουμε στην ώρα μας είπαμε, αλλά πάμε έτσι δυνατά και φάτα κομμάτια. Ξημερώματα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα, μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω. Γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία. Εδώ πάντως δεν υπάρχει καμία φασαρία. Στο στούντιο όλα είναι ήσυχα. Αλλά έχω να σας πω ότι βρέχει έξω. Εδώ τουλάχιστον έξω από το στούντιο ξεκίνησε μια βροχούλα σιγανή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε στο χειμώνα και πάλι καλά κράτησε ο καιρός. Να είμαστε και ευχαριστημένοι. Για όσους δεν το ξέρουν, δεν το καταλάβανε, βρέχει έξω, τουλάχιστον εδώ έξω από το στούντιο, αλλά μια σιγανή βροχούλα ήρεμη προς το παρόν. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε για λίγο ακόμη το πρόγραμμά μας. Θα ακούσουμε ακόμη ένα έτσι ανεβαστικό κομμάτι για την παρέα εκεί που ακούει και μετά έρχεται και ο Κιάμος, Κιάμος, Πάολα και μετά το δικό μου, το τελευταίο, που θα καθίσω να το απολαύσω, ελπίζω κι εσείς μαζί μου. Λοιπόν, πάμε. Φέη Ρουμπίνη, που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι. Τη ζωή μου το σενάριο μικρό και ασφαλώς αυτοί που στέλνουν μηνυματάκια θα έχουν και περισσότερες αφιερώσεις. Λογικό είναι οι υπόλοιποι. Μην παραπονιέστε, γιατί δεν ξέρω αν μου κοιμάστε. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Ενώ αν μου στέλνετε μηνυματάκια, φυσικά δεν θα σας κάνω και αφιερώσεις. Λοιπόν, για όλους εσάς που ακούτε, αλλά εξαιρετικά για τα κορίτσια μου εκεί, φυσικά για την ακριβή που τα ζήτησε. Τώρα θα ακούσουμε δύο κομμάτια που ζήτησες ακριβή. Θα σου βάλω Κιά μου και Πάολα. Απολαύστε τα, απόλαυσέ τα κοριτσάκι μου. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σένα, Εύη μου και για σένα, και φυσικά για την Μπέλα που ακούει εκεί που χαλαρώνει. Φίλες μου όμορφες και καλές, δυο κομμάτια και μετά βάζω το δικό μου και κλείνω. Πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά. Σας αφήνω, δεν τα διακόπτω καθόλου. Πάμε να ακούσουμε Κιά μου και Πάολα, εξαιρετικά για σένα ακριβή που τα ζήτησες, με όλη μου την αγάπη και για τα άλλα τα κορίτσια μου τα όμορφα. Εντάξει, πιστεύω να σου άρεσαν τα κομμάτια. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όταν σας έχω παρέα μου εδώ στη Μουσική Εκδρομή. Αλλά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Μακάρι να είχα λίγο χρόνο περισσότερο, αλλά πρέπει να κλείσω. Πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά μου.
Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους με ακούσατε και σήμερα εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή Μουσική Εκδρομή. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά 12 τα μεσάνυχτα με 2. Αυτή την Πέμπτη μόνο δεν θα μπορέσω λόγω υποχρεώσεων να είμαι κοντά σας. Δεν ξέρω αν θα μπει επανάληψη η εκπομπή μου. Θα το συζητήσουμε με τους υπευθύνους αύριο μεθαύριο. Λυπάμαι που δεν θα είμαι, είναι κάτι πάνω από μένα. Ξέρετε ότι είμαι εδώ πάντα πιστή στα ραντεβού μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε συντροφιά με τα μηνυματάκια σας, με την αγάπη σας, ειδικά τους ακροατές και τις ακροάτριες που με ακούνε πάντα και τους ευχαριστώ. Ακόμα και σε αυτούς που δεν στέλνουν μηνυματάκια, ξέρω ότι με ακούτε. Αυτό έχει σημασία, να σας κρατάμε καλή συντροφιά με ελληνικά τραγούδια πάντα. Για τις κολλητές μου εκεί, για την πελίτσα μου την όμορφη, την ακριβή, την Εύη, όλα τα κορίτσια του Άρατου και τα αγόρια, γιατί όχι. Ευχαριστώ που και για μια ακόμη φορά ήσασταν μαζί μας. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω στα κορίτσια, την Τετάρτη δεν θα μπορέσω να έχω να έρθω στο θέατρο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για να μην έρθω εγώ εκεί. Θα σας παρακαλούσα να μου στείλετε ένα μήνυμα πότε είναι η μουσική, να έρθω στο θέατρο και να μην έρθω στη μουσική τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δικά μας τα μηνυματάκια. Τώρα, αρκετά διασκεδάσατε, γιατί η ζωή τα έχει όλα. Έχει και χορό και τραγούδι και κλάμα. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που το λατρεύω έτσι γλυκά για να πάτε για ύπνο. Είναι μελαγχολικό, αλλά δεν έχει σημασία. Και η μελαγχολία είναι καλή στη ζωή. Έτσι γλυκά να σας κοιμήσω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Ένα ευχαριστώ δεν φτάνει. Όλους σας και έναν προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Υγεία να το παλεύουμε. Πάμε δυνατά. Η ζωή είναι ένα υπέροχο δώρο. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιο δώρο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στο γιο μου που γιορτάζει σήμερα, στην Εύη που γιορτάζει την Τετάρτη, στον Νίκο που γιορτάζει χθες. Σας αγαπώ πολύ, καλό βράδυ, την άλλη Δευτέρα ζωντανά. Καλό ξημέρωμα, απολαύστε το τραγούδι «Έκπληξη» που το αγαπώ πολύ. Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις.